Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές είναι κυριότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πολωνός πρωθυπουργός, ορσικός κόσμος είναι καρκίνος, καταστρέψτε τον. Θα βρέξει φωτιά στην Πολωνία, ο δρόμος δείχνει να μην έχει γυρισμό. Όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Πολωνός Πρωθυπουργός σε ένα ακραίο βαθμό σοβινιστικό και ρατσιστικό παραλήρημα κάλεσε την Δύση να καταστρέψει τον ρωσικό κόσμο, τονίζοντας «Ο ρωσικός κόσμος είναι ένας καρκίνος που τρώει όχι μόνο την πλειοψηφία της ρωσικής κοινωνίας, αλλά απειλεί και ολόκληρη την Ευρώπη». Επομένως δεν αρκεί να στηρίξουμε την Ουκρανία στον στρατιωτικό της αγώνα ενάντια στη Ρωσία. Πρέπει να την καταστρέψουμε εντελώς αυτήν την τερατώδη ιδεολογία. Γίνεται αντιληπτό πως οι διεθνιστές έχουν προωθήσει στις κυβερνήσεις που γειτονεύουν με τη Ρωσία φανατικούς σοβινιστές, οι οποίοι μισούν κάθε τι ρωσικό και οδηγούν τις χώρες τους σε σύγκρουση με τη Ρωσία, έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοι να φτύρουν την αρκούδα και μετά να επιτεθούν οι ίδιοι, άπαξ και τα πράγματα οδηγηθούν σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Σημειώνεται πως η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει την Πολωνία ως πηγή απειλής, ενώ σήμερα η Μόσχα αξίωσε επίσημη συγγνώμη από την Πολωνία και απείλησε τη χώρα με πιθανά μελλοντικά αντίπεινα, αφού ο πρεσβευτής της δέχτηκε επίθεση με κόκκινη μπογιά. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε τον Πολωνό πρέσβη τονίζοντάς του ότι η Ρωσία αναμένει μια επίσημη συγγνώμη από την πολωνική ηγεσία σε σχέση με το περιστατικό και απαιτεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Ρώσου πρέσβη και όλων των υπαλλήλων των ρωσικών ξένων ιδρυμάτων στην Πολωνία. Θα ληφθεί απόφαση για περαιτέρω βήματα ανάλογα με την αντίδραση της Βαρσοβίας στα αιτήματά μας, τόνισε χαρακτηριστικά η Μόσχα. Στην Ελλάδα τώρα η Τουρκία έχει 3 γεωτρύπανα και το τέταρτο βρίσκεται καθοδόν. Ο Μελίχ Χαν Μπιλγκλίν, Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίων της Τουρκίας, ανακοίνωσε την έναρξη νέων γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι προετοιμασίες του πλοίου στο λιμάνι Τασούτζου για γεωτρήσεις θα διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Το πλοίο θα είναι έτοιμο για αποστολή στη Μεσόγειο στις αρχές Ιουλίου. Συνεπώς, αρχές Ιουλίου, η Αθήνα και η Άγκυρα θα βρεθούν σε νέα κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, που μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα και στα 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κρήτης, καθώς η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει σε κανένα ελληνικό νησί το δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες. Τονίζει χαρακτηριστικά: «Διαθέτουμε 2 σεισμικά σκάφη. Το τέταρτο γεωτρύπανό μας σχεδιάστηκε για τις δραστηριότητές μας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπιλγκίν. Ο ίδιος αναφέρει, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το εν λόγω πλοίο για περίπου 2 μήνες θα πραγματοποιήσει στο λιμάνι Τάσουτζου τις απαραίτητες προετοιμασίες για τις γεωτρήσεις και θα είναι έτοιμο για την αποστολή στη Μεσόγειο ήδη από τον Ιούλιο. Το Κωσυφοπαίδιο τώρα υποβάλλει αίτημα ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τερματίζοντας τη συμφωνία με τη Σερβία που είχε επιτευχθεί στην Ουάσιγκτον. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για τη Σερβία. Στο Βελιγράδι πρέπει να πάρουν άμεσα απόφαση τι θα κάνουν με το Κωσυφοπαίδιο. Δυσάρεστες ήταν οι εξελίξεις για τη Σερβία στη χθεσινή συνάντηση κορυφής των ηγετών των 6 κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μετά την απόφαση του Κωσυφοπαιδίου να καταθέσει αίτηση ένταξης στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Σερβία, ο πρόεδρος της Σερβίας αναμένεται να προγραμματίσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας μέσα στις επόμενες 36 ώρες. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Για εμάς η κατάσταση είναι περίπλοκη και αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί η Γκερβάλα επιβεβαίωσε απόψε ότι το Κωσυφοπαίδιο θα υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό μας προκαλεί επιπλέον αναταράξεις, γιατί πιστεύουμε ότι χρησιμοποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία εναντίον της Σερβίας και θέλουν να πάρουν πολύ περισσότερα από όσα ζητούσαν πριν, λέγοντας ότι είμαστε στο πλευρό της Ρωσίας, ενώ αυτοί μάχονται κατά του ρωσικού φασισμού», πρόσθεσε ο Σέρβος πρόεδρος, ενημερώνοντας ότι θα προγραμματίσουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τις επόμενες 36 ώρες και θα αρχίσουμε να αντιδρούμε πολιτικά. Δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζονται.
Σε ανακοίνωση προέβη η φιλανδική ηγεσία, τονίζοντας ότι στη διάρκεια αυτής της άνοιξης έλαβε η χώρα μια σημαντική συζήτηση για την πιθανή ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Χρειάστηκε χρόνος για να αφήσουμε το κοινοβούλιο και ολόκληρη την κοινωνία να διαμορφώσουν τη θέση τους επί του θέματος. Χρειάστηκε χρόνος για στενές διεθνείς επαφές με το ΝΑΤΟ και τις χώρες μέλη αυτού, καθώς και με τη Σουηδία. Θέλαμε να δώσουμε στη συζήτηση τον χώρο που χρειαζόταν. Τώρα που πλησιάζει η στιγμή της λήψης αποφάσεων, δηλώνουμε τις ισότιμες απόψεις μας και προς ενημέρωση των κοινοβουλευτικών ομάδων και κομμάτων. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ενίσχυε την ασφάλεια της Φιλανδίας ως μέλος του ΝΑΤΟ. Η Φιλανδία θα ενίσχυε ολόκληρη την αμυντική συμμαχία. Η Φιλανδία πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση. Ελπίζουμε ότι τα εθνικά βήματα που απαιτούνται ακόμα για τη λήψη αυτής της απόφασης θα ληφθούν γρήγορα εντός των επόμενων ημερών. Και να ξέρετε ότι η Φιλανδία είναι ένας ισχυρός, πολύ ισχυρός σύμμαχος για το ΝΑΤΟ. Από την πλευρά της η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για σοβαρές συνέπειες αν η Φιλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι θα ενισχύσουν τις χερσαίες ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της στη Βαλτική θάλασσα και θα εγείρουν την πιθανότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην περιοχή. Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα για την απόφαση της Φιλανδίας να ζητήσει επίσημα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και επιμακρόν σύμμαχος του Βλαδίμηρου Πούτιν έσπευσε να δώσει τον τόνο. Σε ανάρτησή του στο Telegram αναφέρει συγκεκριμένα: «Στο πλαίσιο του πολέμου δια πληρεξούσεων που εξαπέλυσαν οι δυτικές χώρες με τη Ρωσία, θέλω να διατυπώσω για άλλη μια φορά πολύ ξεκάθαρα πράγματα που είναι ήδη τόσο προφανή σε όλους τους λογικούς ανθρώπους. Η προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα από τις χώρες του ΝΑΤΟ, η εκπαίδευση των στρατευμάτων της να χρησιμοποιούν δυτικό εξοπλισμό, η αποστολή μισθοφόρων και η διεξαγωγή ασκήσεων από τις χώρες της Συμμαχίας κοντά στα σύνορά μας αυξάνουν την πιθανότητα άμεσης και ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας αντί του πολέμου δια πληρεξούσεων. Μια τέτοια σύγκρουση έχει πάντα τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε πλήρη πυρηνικό πόλεμο. Είτε το θέλεις είτε όχι, αυτή είναι η φυσική ροή του πολέμου. Αυτό θα είναι καταστροφικό σενάριο για όλους, σαφώς, αλλά αυτό ας το σκεφτεί το ΝΑΤΟ καλύτερα, το οποίο προκαλεί τα δεινά στην ανθρωπότητα. Μην λέτε ψέματα στον εαυτό σας και στους άλλους. Μην πνίγεστε από το σάλιο σας τους παροξισμούς της ρωσοφοβίας. Για ουγγρικό αλυτρωτισμό και για εδαφικές φιλοδοξίες κατηγορεί τον Ορμπάν η Κροατία μετά τις δηλώσεις του ότι τμήματα της ακτής της Αδριατικής έχουν αποκοπεί από την Ουγγαρία. Ο Ορμπάν αναφερόταν στο λιμάνι της Ριέκα στη Βόρεια Αδριατική, το κύριο ουγγρικό λιμάνι, όταν η Κροατία ήταν μέρος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη του ότι τμήματα της ακτής της Αδριατικής έχουν αποκοπεί από την Ουγγαρία και ότι όσοι έχουν θάλασσα και λιμάνια μπορούν επομένως να φέρουν πετρέλαιο με τα δεξαμενόπλια. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν διπλωματικό επεισόδιο με την Κροατία και επικρίθηκαν σκληρά από Κροάτες αξιωματούχους. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε καθαρά, ένταση επικρατεί μεταξύ των κρατών της γης. Και για όλα αυτά ευθύνεται το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες πυροδότησαν το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Από την άλλη πλευρά, εμείς τον Ιούλιο περιμένουμε νέες αξιώσεις από την Άγκυρα, καθώς πλέον ο ορυχτός πλούτος του Αιγαίου όχι μόνο αμφισβητείται, αλλά επίσης αμφισβητούνται και τα 6 ναυτικά μίλια στην πατρίδα μας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Καλή δύναμη σε όλους και ο Θεός βοηθός.